και θα σταθούμε σε μία παρουσίαση η οποία αφορά την παιδική εργασία. Μία παιδική εργασία με θύματα εκατομμύρια ανηλίκους σε όλο τον κόσμο, παγκοσμίως. Κάποια στοιχεία τα οποία προκύπτουν μέσα από έρευνα και δεδομένα του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας της UNICEF, βλέπουμε ότι σε μία παγκόσμια κλίμακα ηλικίες από 5 έως 14 ετών, 152 εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως δουλεύουν, εργάζονται, παράνομα βέβαια. 88 εκατομμύρια αγόρια, 64 εκατομμύρια κορίτσια. 73 εκατομμύρια από τα 152 εργάζονται σε επικίνδυνες εργασίες, επικίνδυνη ασχολία. Αν μπορούμε, έχουμε και κάποια άλλα στοιχεία βέβαια, να πάμε λίγο στην Ελλάδα, να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, καθώς στην Ελλάδα είναι 50.000 οι ανήλικοι οι οποίοι εργάζονται αυτή τη στιγμή και που εργάζονται σε μαγαζιά, σε καταστήματα, σε βιοτεχνίες, σε εργοστάσια, αγροτικές εργασίες στον πρωτογενή τομέα. 10.000 παιδιά εγκαταλείπουν το σχολείο, έχουν εγκαταλείψει το σχολείο. Θέλω να πάμε λίγο στην κυρία Μαρία Φουσταλιεράκη, ψυχολόγος στο χαμόγελο του παιδιού. Τα έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν. Την καλησπέρα μας, κυρία Φουσταλιεράκη. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και τους συνεργατές σας. Παρουσιάσαμε κάποια στοιχεία για να βρεθούμε κοντά στη λύση του φαινομένου, για να βγάλουμε άκρη, για να γίνει η επόμενη μέρα πιο αισιόδοξη και καλύτερη από τη χθεσινή. Τι πρέπει να γίνει? Ουσιαστικά, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα που, κατά της παιδικής εργασίας που αναφέρατε κι εσείς, η οποία κάθε χρόνο τιμάται στις 12 Ιουνίου, η οποία έχει θεσπιστεί για το 2002 από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, στόχος είναι να ευαισθητοποιηθούμε γύρω από αυτό το φαινόμενο της παιδικής εργασίας για τις παγκόσμιες προεκτάσεις που λαμβάνει. Γιατί ξέρετε ότι ο όρος παιδική εργασία αναφέρεται στην εκμετάλλευση των παιδιών μέσω οποιασδήποτε μορφής εργασίας, η οποία αφαιρεί βασικά δικαιώματα των παιδιών στην εκπαίδευση, στην ψυχαγωγία, στο παιχνίδι και σε κάθε περίπτωση είναι επιζήμια για τους περισσότερους τομείς ανάπτυξης των παιδιών και τραυματίζει τα παιδιά τόσο ψυχικά, όσο σωματικά, κοινωνικά και ηθικά. Σε επίπεδο Ελλάδας εξίσου ανησυχητικά τα στοιχεία, τα οποία παρουσιάσαμε και πριν από λίγο. Και δυστυχώς, ξέρετε, η συντριπτική πλειοψηφία τέτοιων περιστατικών δεν θα καταγγελθούν ποτέ στις αρμόδιες αρχές. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Γιατί ξέρετε, και η εμπειρία του οργανισμού μας, το χαμόγελο του παιδιού, δείχνει ότι όλοι οι ανήλικοι, κύριε Παναγιωτόπουλε, δυνητικά μπορούν να αποτελέσουν θύματα κινδύνων εμπορίας, είτε λόγω συνθηκών κοινωνικού αποκλεισμού, είτε λόγω συνθηκών φτώχειας. Μπορούν να οδηγηθούν τα παιδιά στην παιδική εκμετάλλευση, στην επαιτία, στη σεξουαλική ή σε άλλων μορφών εμπορία. Και σίγουρα έχουν να κάνουν και με παράγοντες, σχετίζονται με παράγοντες παραμέλησης, όταν δηλαδή δεν ασκείται έτσι επαρκώς η γονική μέρημνα, όταν συνυπάρχουν προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας, εξάρτησης από ουσίες. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έτσι αυξάνουν τις πιθανότητες στα παιδιά να θυματοποιηθώ. Κυρία Φουσταλιεράκη, είναι ίσως σημαντική και η παρουσία των τρίτων σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος θα παρατηρήσει ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι είναι περίεργο, ας πούμε, έτσι, στο περιβάλλον, τι θα μπορούσε να κάνει? Βέβαια, μου δίνει την ευκαιρία να επαναλάβω ακόμη μια φορά το ρόλο του οργανισμού μας σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς διαχρονικά βρισκόμαστε δίπλα στα παιδιά θύματα οποιασδήποτε μορφής, είτε κακοποίησης, είτε πορείας εκμετάλλευσης, μέσα από την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1556, μέσα από το chat 1556, αλλά και μέσα από την Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης των Παιδιών 116-111. Γιατί αξίζει να το σημειώσουμε και αυτό, ότι συχνά οι έμποροι βάζουν στο στόχαστρο παιδιά από ευάλωτες ομάδες, μετανάστες, πρόσφυγες, τα οποία πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης και παιδικής εργασίας στην προσπάθειά τους να ταξιδέψουν σε άλλες χώρες με την βοήθεια των διακινητών. Τα περισσότερα περιστατικά ή, αν θέλετε, οι περισσότερες καταγγελίες προέρχονται από την περιφέρεια ή από μεγάλα αστικά κέντρα? Νομίζω πως
δεν σχετίζονται με δημογραφικούς τέτοιους παράγοντες. Παιδιά θύματα εμπορίας μπορεί να είναι παιδιά που είτε μεγαλώνουν ουσιαστικά κέντρα, είτε προέρχονται από επαρχιακά περιβάλλοντα. Σίγουρα μιλάμε όμως για παιδιά που προέρχονται από δυσκολεμένα οικογενειακά συστήματα, που δεν υπάρχει έτσι επαρκής εποπτεία, δεν υπάρχουν ενήλικες που μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά και παραβιάζουν οι ίδιοι πολλές φορές βασικά δικαιώματα των παιδιών. Οι ίδιοι δηλαδή στερούν την εκπαίδευση και το παιχνίδι και τα εξωθούν στην εργασία ή όποια άλλη εμπορία. Οπότε, συνοψίζοντας, τι προκύπτει, πρέπει να μιλήσουμε, πρέπει να προχωρήσουμε σε καταγγελία, δεν πρέπει κάτι το οποίο το βλέπουμε, το έχουμε μπροστά μας και το διαχειριζόμαστε ίσως από απόσταση, οπτικά έστω, καθημερινά, θα πρέπει να απευθυνθούμε στους ειδικούς. Θα πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια. Ακριβώς. Και εμείς σε συνεργασία πάντα με τις αστυνομικές και τις εγγελικές αρχές θα διερευνήσουμε την πιο συμφέρουσα για τα παιδιά λύση. Και με την ευκαιρία να σας πω ότι μεταξύ άλλων εγώ δραστηριοποιούμε και στο τμήμα της πρόληψης του οργανισμού. Άρα επισκεπτόμαστε σχολικές μονάδες, μιλάμε με τα παιδιά και τους κάνει τρομερή εντύπωση η επαιτία συνήθως των παιδιών, γιατί είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, κάτι δηλαδή που παρατηρούν πολύ έντονα και δεν έχουν εκπαιδευτεί τα παιδιά ότι για παράδειγμα με το να δώσω χρήματα σε ένα παιδί που επαιτεί δεν βοηθάω. Σωστά. Αλλά διονύζω την εμπορία και την εκμετάλλευση στην οποία βρίσκεται, έτσι. Κυρία Φουσταλιεράκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά για το σχόλιο σας.